Παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Σήμερα θα δούμε αναλυτικά και τα παρακάτω. Τους έδωσαν στεγνά για να σωθούν. Τι λέει η εταιρεία για τους ναυτικούς της που έσπρεξαν τον Αντώνη στον άλλο κόσμο από τον καταπέλτη. Η τραγική ηρωνία και η διαβολική σύμπτωση με τη διαφήμιση που έδειχνε επιβάτη να τρέχει μέσα στη βροχή προς τον καταπέλτη Προλαβαίνοντα το πλοίο. Πώ τα μέσα ενημέρωση έριξαν το φταίξιμο στον Αντώνη, μέχρι που βγήκε το βίντεο στη δημοσιότητα. Σε λίγο θα ακούσει τι έλεγαν και θα φρίξει. Ξέσπασε η Ράνια Τζίμα κατά τη κυβέρνηση και του Βαρβιτσιώτη, που κάποτε έλεγε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα οποιοδήποτε να καίει την ελληνική σημαία, γιατί ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του με την οποία έβγαζε λάδι του εγκληματίε ναυτικού του πλοίου. Στη μένα ρεπορτάζ για να σου δείχνουν μόνο τι καταστροφέ από την κακοκαιρία. Και να σκορπούν τον τρόμο. Έκοψαν στον αέρα πολίτη που φώναζε για αντιπλημμυρικά έργα, ανέλαβε ο στρατός για να σώσει την κατάσταση. Αυτά και όχι μόνο. Ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Ένα νέο βίντεο από την ψυχρό δολοφονία του Αντώνη και θα αιτιολογήσω σε λίγο γιατί χρησιμοποιώ ξεκάθαρα αυτές τις λέξεις. Αποκαλύπτει τις εγκληματικές ευθύνες όχι μόνο για το σπρόξιμο αλλά και για το ότι το πλοίο αναχώρησε ενώ απλοί οι πολίτες ούρλιαζαν σώστε τον, σώστε τον άνθρωπο στη θάλασσα χωρίς ωστόσο να υπάρχει τριγύρο λιμενικό ούτε για δείγμα. Τώρα έπεσε να Τώρα. Μετά λοιπόν και από αυτό το ντοκουμέντο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία όχι μόνο για το σπρώξιμο όπως είπαμε αλλά και για τις υπόλοιπες εγκληματικές ενέργειες που ακολούθησαν μετά από αυτό. Ακριβώς επειδή όλα τα στοιχεία είναι ήδη αδιαφυσβήτητα ο Όμιλος Attica Group στον οποίο ανήκει η εταιρεία του πλοίου με μια ξαφνική ανακοίνωση κατηγορεί τον πλοίαρχο και τον ύπαρχο του Blue Horizon. Στην ανακοίνωση θέτει αμήλικτα ερωτηματικά που περισσότερο μοιάζουν με τι κατηγορίε που απίφθινε ήδη η εισαγγελία σε τέσσερι κατηγορούμενου. Βλέπετε σε ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό ευθύνε υπάρχουν αναγκαστικά και για την εταιρεία, η οποία προφανώ και θα κληθεί να δώσει αποζημίωση για την απώλεια του Αντώνη. Ο 36χρονο που ήταν άνθρωπο αγαπητό από όλη την κοινωνία και επιβίωνε με μεροκάματα από εδώ και από εκεί, δεν είχε την ίδια τύχη που είχε η Μενεγάκη πριν μερικά χρόνια, όταν πλοίο τη ίδια εταιρεία καθυστέρησε την αναχώρησή του για 40 ολόκληρα λεπτά, έτσι ώστε να προλάβει η τηλεστάρ που είχε καθυστερήσει να επιβιβαστεί. Τότε τα δημοσιεύματα έγραφαν ότι οι επιβάτε διαμαρτύρονταν που δεν ξεκινούσε το πλοίο, αλλά ο καπετάνιος ατάραχος περίμενε την ωραία Ελένη, την οποία μετά προσκάλεσε και στη γέφυρα. Ο Αντώνης δεν είχε την ίδια τύχη που είχαν και οι επιβάτες της διαφήμισης της ίδιας εταιρείας, η οποία κατά τραγική ηρωνία έδειχνε αργοπορημένους πολίτες να τρέχουν καθυστερημένοι στην Μπουκαπόρτα και να προλαβαίνουν το πλοίο την τελευταία στιγμή. Κατά διαβολική σύμπτωση, ένας από αυτούς που παρίστανε το φαντάρο έτρεχε μέσα στη βροχή για να προλάβει. Μας ενώνουν στιγμές όμορφες, αλλά και στιγμές δύσκολες. Μας ενώνουν στιγμές όμορφες, αλλά και στιγμές δύσκολες. Γιατί τελικά αυτό σημαίνει Blue Star Ferries. Στην πραγματικότητα όμως, ο Αντώνης παρότι έτρεξε μια βροχερή μέρα και πρόλαβε να ανέβει στο πλοίο, δεν είχε την ίδια τύχη με κανέναν από όσου περιγράψαμε. Ο Υπουργό Εμπορική Ναυτιλία αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά τι απίστευτες δηλώσει του, με τι οποίε ουσιαστικά εξίσωνε του θήτε με το θύμα, μιλώντα τελικά για λάθο διατύπωση. Ο Αντώνης και η οικογένειά του είναι τα μεγάλα θύματα αυτή τη τραγωδία, τόνισε ο Υπουργό Ναυτιλία για να επανορθώσει. Είναι ο ίδιο που παλαιότερα δήλωνε για του γνωστού, άγνωστου στο κέντρο τη Αθήνα, ότι είναι αναφέρει το δικαίωμα οποιοδήποτε να καίει την ελληνική σημαία. Το δικαίωμα στο οποιοδήποτε να καίει τη σημαία είναι αναφέρετο. Εάν δεν ξέρει να μιλήσει ο Υπουργό, κακό παραμένει ακόμα Υπουργό. Δεν υπάρχει καμία λάθο διατύπωση στην αρχική του δήλωση. Οι λέξει όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, ήταν προσεκτικά επιλεγμένες για να καλύψει το καταδύναμη τους ναυτικούς που ουσιαστικά εκτέλεσαν τον Αντώνη. Ήξερε και ο Μητσοτάκη ποιον έκανε υπουργό. Ήξεραν και οι ψηφοφόροι που τον ψήφισαν ή τουλάχιστον όφιλαν να γνώριζαν ποιον ψηφίζουν. Πολιτικές ευθύνε δεν υπάρχουν μόνο μετά τι δηλώσει Βαρβιτσιώτη, καθώ σύμφωνα με πληροφορίε, στο λιμάνι έπρεπε να υπηρετούν στι προβλήτε 414 λιμενικοί, αλλά υπήρχαν μόνο 288, καθώ οι υπόλοιποι λέγεται ότι πήραν μετάθεση στο Υπουργείο. Μήπω γι' αυτό δεν υπήρχε λιμενικό ούτε για δείγμα εκείνη τη στιγμή στην προβλήτα. Και μιλάμε για την πιο σημαντική επιβατική γραμμή του λιμανιού όταν πρόκειται για δρομολόγιο προς Κρήτη. Ακόμα και ο Πορτοσάλτε ζήτησε την παρέτηση Μητσοτάκη αν δεν μπορεί να στρώσει την καθημερινότητα για την οποία τον ψήφισε ο κόσμος, όπως τόνισε. Δεν είναι τυχαίο ότι αναβλήθηκε και η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αντιλαμβανόμενος ο ίδιος ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Για το συμβάν στον Πειραιά ξέσπασε και η Ράνια Τζίμα από το δελτίο του Μέγκα, μιλώντας για απόλυτη διάλυση των πάντων. Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε τα γεγονότα των δύο τελευταίων μηνών είναι πολλά είναι δραματικά. Ε, πρέπει να θυμηθούμε ότι έπεσε γέφυρα στην Πάτρα, σκοτώθηκαν άνθρωποι, βιτιοφόρα εξεράγησαν στην Αθηνών Κορίνθου, χούλιγκανς διέσχισαν πέντε χώρες, σκότωσαν έναν άνθρωπο στη Φιλαδέλφια, φωτιές, πλημμύρες και τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος σκοτώνεται πάνω σε ένα καταπέλτη. Είτε η γνωστή παρουσιάστρια όπως μου γράφουν ορισμένοι παίζει ρόλους είτε όχι, είπε την αλήθεια ως έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι το θέμα είναι με ποιο τρόπο αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει καταστροφές και τραγωδίες, πώς κάθε τόσο ρίχνει τις ευθύνες σε άλλους και προσπαθεί να πείσει ότι η ίδια τα έκανε όλα καλά. Πάμε τώρα στο συμβάν καθεαυτού. Όπως ακούσατε στην αρχή, χρησιμοποίησα τη φράση «εν ψυχρό δολοφονία εις βάρος του Αντώνη». Από την εμπειρία μου, όταν υπηρέτησα στο πολεμικό ναυτικό και σε αμέτρητα δρομολόγια με πλωτά μέσα, πρέπει να σας πω ότι το πρώτο που μου έμαθαν ήταν ένα. Εάν κάποιος πέσει στο πίσω μέρος ενός πλοίου με αναμένε μηχανές και την προπέλα να γυρίζει, έχει σχεδόν μηδενικές πιθανότητες να επιβιώσει. Ακόμα και ο καλύτερος κολυμβητής να πέσει ή ένας οϊκάς για παράδειγμα, η δίνη που προκαλούν οι προπέλες και η οποία κάνει γκέλ με την προβλήτα, σχεδόν σίγουρα οδηγεί στο τέλος. Εφόσον τον γνωρίζω εγώ, που υπηρέτησα δύο χρόνια και κάτι στο Πολεμικό Ναυτικό, τον γνώριζαν σίγουρα και συγκεκριμένοι αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού με εμπειρία δεκάδων χρόνων και ήταν αυτοί που παρόλα αυτά έσπρωξαν τον Αντώνη. Ήξεραν εκείνη τη στιγμή ότι με αυτή την κίνησή τους τον στέλνουν στον άλλο κόσμο. Προσέξτε τώρα κάτι. Μέχρι και πριν βγει το βίντεο στη δημοσιότητα που έδειχνε όλη την αλήθεια για το τι συνέβη στον Πειραιά. Πολλά μέσα ενημέρωση έδιναν την είδηση με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα μιλούσαν για έναν επιβάτη που πήδηξε να προλάβει το πλοίο, αλλά δεν κατάφερε να πατήσει πάνω στην μπουκαπόρτα και έτσι έπεσε μέσα στη θάλασσα. Είχαν λάθο πληροφορίε επειδή η είδηση ήταν ακόμα πολύ φρέσκια, ή το έγραψαν επίτηδε μη γνωρίζοντα ότι υπάρχει βίντεο ώστε να ρίξουν το φταίξιμο στον Αντώνη. Αυτό αφήνω να το κρίνετε εσεί. Απίστευτε είναι οι εικόνε από τον Παλαμά Καρδίτσα που μετατράπηκε σε θάλασσα και έπρεπε να περάσει ένα 24ωρο ώστε να αναλάβει ο στρατό για να σώσει του κατοίκου. Με μία μπουλντόζα του στρατού, οι πολίτε μεταφέρθηκαν μακριά από τα νερά που έπνιξαν την περιοχή. Νομίζω ότι τέτοιε εικόνε και καταστάσει δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε. Ανάλογε οι εικόνε καταστροφή σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε θάλασσα από την κακοκαιρία Ντανιέλ, δρόμοι έγιναν ποτάμια ή άνοιξαν στα δύο ακόμα και στην Αττική. Αυτή είναι η εικόνα που σου μεταφέρουν τα κανάλια συνεχώ, μιλώντα μόνο για τα κυβικά νερού, αναώρα και αναστρέμα και καταλήγοντα έτσι συνεχώ στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι δηλαδή θέλουν να δείξουν ότι η κακοκαιρία είναι πιο ισχυρή από το κράτο και την κυβέρνηση σκορπώντας παράλληλα τον τρόμο στους πολίτες για κλιματική κατάρρευση. Όταν όμω θε να είσαι αντικειμενικός και να κάνει σωστό ρεπορτάζ, πρέπει να δείχνει όλε τι πτυχέ ενό θέματο. Γιατί δεν αναφέρουν την πλημμύρα όλεθρο στο Βόλο το 1955 με δεκάδε απώλειε, τραυματίε και καταστροφέ και λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί τέτοια παρόμοια καταστροφή. Το δείξαμε και την προηγούμενη φορά, το ξαναδείχνουμε και τώρα. Ορίστε λοιπόν, τι είχε συμβεί το 1955, είχαμε και τότε κλιματική κατάρρευση. Έτσι όμως, στρώνεται το χαλί να δέχονται οι πολίτες αμάσιτες της απαγορεύσης κυκλοφορίας, για παράδειγμα, και να μην ρίχνουν το φταίξιμο στην πολιτεία, όταν και όπου έχει ευθύνε. Όσο βέβαια εσύ δέχεσαι με ανακούφιση της απαγορεύσης κυκλοφορίας, για αυτού που μπαίνουν κατά χιλιάδε από τα σύνορά μα, ούτε απαγόρευση κυκλοφορία υπάρχει, ούτε και πρόστιμο αν του πιάσουν. Αυτό ως απάντηση σε συγκεκριμένα σχόλια που μου έγραψαν ορισμένοι. Αν θέλετε λοιπόν να ταυτίζεστε με αυτή την κατάσταση, κάντε το ελεύθερα. Be my guest, όπως λένε στα αγγλικά. Ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου κύριου Σαραντάκου για μεγάλο κανάλι, ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, έδειχνε τις καταστροφές στο Βόλο. Το ρεπορτάζ όμως κόπηκε άδοξα όταν ένας πολίτης ακουγόταν να λέει κάτι για ανύπαρκτα ή ανεπαρκή αντιπλημμυρικά έργα. Δεν πρόλαβα να καταλάβω ποιο από τα δύο εννοούσε γιατί όπως σας είπα κόπηκε η φωνή του αγανακτισμένου πολίτη πριν ακουστούν όλα με κάθε λεπτομέρεια. Γι' αυτό φίλε και φίλοι δεν κάνουν ολοκληρωμένα ρεπορτάζ και παίζουν μόνο για λάσπες, νερά, κούτσουρα, καταστροφές, Γι' αυτό δεν κάνουν έρευνα για το αν υπήρχαν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα, άσχετα και πέρα από την σφοδρότητα τη κακοκαιρία. Θέλω να μου πείτε εσεί, όποιοι τέλο πάντων παρακολουθείτε τα μεγάλα κανάλια, αυτέ τι εικόνε που παίζουν τα τελευταία 24 ώρα, αν έχετε δει έστω ένα, ένα ρεπορτάζ που να ερευνά να δούμε υπήρχαν σε κάθε περίπτωση τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, τα απαραίτητα μέτρα, ναι ή όχι. Όλη όμως η ιστορία είναι μία. Να ρίχνουμε το φταίξιμο στον κακό μας τον καιρό και να αποδεχόμαστε έτσι σιγά σιγά και τα απαγορευτικά μέτρα όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας που προφανώς θα συνοδεύουν κάθε κακοκαιρία στο εξή και ακόμα είμαστε στο Σεπτέμβριο. Μου γράψατε ορισμένοι, μα καλά ρε Θάνο, σωστά απαγόρευσαν την κυκλοφορία, να μην βγαίνουν έξω οι πολίτες που να πάνε με τέτοια θεομηνία. Λες και οι πολίτες είναι χαζοί δηλαδή και πρέπει το κράτος να βγάλει νόμο, να του το απαγορεύσει για να μην βγουν. Και αν δεν πε ότι υπάρχουν κάποιοι, όπω συμβαίνει σε τέτοιε περιπτώσει, που δεν του κόβει. Μπορεί να σταματήσει δηλαδή κάποιον με έναν απαγορευτικό νόμο όταν πάει να πηδήξει από τον κρεμό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει την απαγόρευση κυκλοφορία νέα κανονικότητα. Σκεφτήκατε όλοι εσεί που μου λέτε καλά έκανε και το αποφάσισε, αν έχει ευθύνε και ποιε είναι όταν έχουμε τέτοιε καταστροφέ. Μα αναγκάζει με νόμο και πρόστιμο να μην κυκλοφορούμε. Βρέχει, έχει ζέστη, έχει φωτιέ. Μα αναγκάζει να έχουμε αλυσίδε και ο νιού στο Το αμάξι σε λίγο θα βγάλει και νόμο να έχουμε φτιάρι, αλάτι και μια φουσκωτή βάρκα για κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω, μήπως ξέχασα κάτι στο λιδίτη. Και αυτά θα πρέπει να τα δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα, εσείς που μου το γράψατε, έτσι. Αυτά από μόνοι του, φίλε και φίλοι, πρέπει να καταλάβουμε αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια ανίκανη κυβέρνηση και δυστυχώς ένα ανύπαρκτο κράτος που προωθεί με κάθε αφορμή την ατζέντα για το κλίμα. Βέβαια, ορισμένοι για να το αντιληφθούν αυτό, πρέπει να πάνε μία μέρα στο σούπερ μάρκετ και να έχει στα ράφια μόνο τρόφιμα από ακρίδες και σκουλίκια, τα οποία δεν επιβαρύνουν και τον πλανήτη και έτσι θα σώσουμε το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε γραφή. Αμέσως μετά, πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποίησεις. Αν έχετε γραφτεί, ελέγξτε αν παραμένετε εγγεγραμμένοι. Επειδή όμω αυτό το κανάλι τυχαίνει ρε παιδάκι μου, καμιά φορά να μην λειτουργεί τίποτα από όλα αυτά ενώ θα έπρεπε, συνιστώ ω τελευταία λύση να ρίχνετε τακτικά και καθημερινά μία ματιά και στα τρία μα κανάλια όπου ανεβαίνει Πολύ συχνά νέο περιεχόμενο. Από μένα, μια καλή συνέχεια, να είστε καλά. Για χαρά.